Πανικός ξέσπασε πριν λίγη ώρα στο Μόλο, στα Βραχαέ και στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Καλαμάτας, όταν ένα μικρό παιδί, καθώς έπαιζε, σφήνωσε σε μία τρύπα στο δάπεδο. Είχαμε μία κλίση ότι η παιδάκι έχει παγκυδευτεί το πόδι του στην παραλία της Καλαμάτας, στα Βράχια. Αμέσως η υπηρεσία μας επιλήφθηκε του συμβάντος με 3 οχήματα και 8 άντρες. Το παιδάκι είχε εγκλωβιστεί το πόδι του σε τρύπα που είναι στην προβλήτα της Καλαμάτας και με την βοήθεια ακουστικού μηχανήματος καταφέραμε και απελευθερώσαμε το πόδι του παιδιού από την τρύπα που είχε σφηνωθεί. Βρισκόμαστε στον δεύτερο λίμενο βραχίωνα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας ή αλλιώς στα Βραχάκια, όπου πριν από λίγα λεπτά ένα μικρό παιδί εγκλωβίστηκε σε αυτήν ακριβώς εδώ την τρύπα που βλέπετε. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει επισημανθεί επανειλημμένα για το κακώς σχηματισμένο κράσπεδο που έχει. Ωστόσο, το λιμενικό έσπευσε γρήγορα, καθώς και η πυροσβεστική άνοιξαν μεγαλύτερη τρύπα, όπως βλέπετε, με έναν ειδικό μηχανισμό προκειμένου να απεγκλωβίσουν το παιδάκι. Αυτό διαπιστώνουμε και εμείς και τώρα προσπαθούμε με πρόχειρα μέσα να κλείσουμε αυτή την τρύπα, μην πέσει και άλλο παιδάκι μέσα, και θα το επισημάνουμε και υπηρεσιακά πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν του θέματος. Ήρκε σε περίπου 20 λεπτά, το παιδάκι ήταν σε καλή κατάσταση, δεν χρειαζόταν να κάνουμε γρήγορες κινήσεις και βεβαιασμένες. Πήγαμε πολύ σιγά γιατί διαμαρτυριόταν στην κάθε κίνηση που κάναμε. Δεν έχριζε τέτοια να βιαστούμε για την απελευθέρωσή του, διότι το παιδάκι ήταν σε καλή κατάσταση.